Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας και σας υποδεχόμαστε από τη Βόρεια Εύβοια. Εδώ, που τον Αύγουστο του 2021, η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα. Εμάς, ο δικός μας στόχος είναι να παρακινήσουμε εσάς να έρθετε εδώ το καλοκαίρι, να απολαύσετε κατά γάλανα νερά, να κάνετε τα λουτρά σας, να φάτε υπέροχο φαγητό, να πιείτε τους καφέδες σας και γενικά να περάσετε υπέροχες διακοπές. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και απολαύστε το νέο μας επεισόδιο από τη Βόρεια Εύβοια. Αμέτρητοι οι λόγοι για να επιλέξεις τη Βόρεια Εύβοια ως τον επόμενο καλοκαιρινό σου προορισμό. Οι παραλίες της καλύπτουν όλα τα γούστα, ενώ τα ιαματικά της Λουτρά ανακουφίζουν τους θεραπευόμενους επισκέπτες από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Τι άλλο σε περιμένει? Εμπειρίες πολιτισμού, φύσης, γαστρονομίας, καθώς και εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα. Αν είσαι ταξιδιώτης που αντιλαμβάνεται γρήγορα την ενέργεια που μεταδίδει ο κάθε προορισμός, τότε τα Λιχαδονήσια βρίσκονται εδώ για σένα. Όλοι έρχεστε εδώ στην Εδιψώ για να κάνετε ιαματικά λουτρά. Αλήθεια όμως, πώς γνωρίζετε τον μύθο των ιαματικών λουτρών? Βλέπω στα μάτια σας ότι δεν τον ξέρετε και πολύ. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο μύθος. Η θεά Αθηνά παρακάλεσε τον θεό της φωτιάς, τον Ήφαιστο, να ανεβάσει πάνω στην επιφάνεια της γης θερμά ιαματικά ύδατα, γιατί ήθελε ο εκλεκτός της, ο Ηρακλής, να ξεκουράζεται μετά από κάθε άθλο. Έτσι λοιπόν, ο Ήφαιστος, χωρίς να χαλάσει χατήρι στην αδερφή του, χτύπησε με το θεϊκό του σφυρί τη γη και ανέβηκαν αμέσως επάνω ιαματικά θερμά ύδατα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο της Εδιψού, γέμισε από θερμά ιαματικά λουτρά. Η περιοχή κατοικείται από τον 19ο αιώνα, όπου έρχονται εδώ για να μείνουν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και εκείνοι αναπτύσσουν τους τομείς της Αλίας και της Γεωργίας. 16 και 18 Αυγούστου του 1941, γερμανικά στούκας βομβαρδίζουν την περιοχή και έτσι, όσο καιρό κράτησε η κατοχή, εδώ η περιοχή είχε ερημώσει. Όμως, πάλι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να παίρνει πάλι ζωή η περιοχή και να έρχονται από παντού για να κάνουν ιαματικά λουτρά. I know the next morning when the sun goes up, it might be the last day of you and me. Κοιτάξτε μαγεία, κοιτάξτε ένα υπέροχο κτίριο. Τι ήταν αυτό εδώ? Ήταν το παλιό υδροθεραπευτήριο που χτίστηκε το 1950. Και κοιτάξτε πραγματικά πόσο όμορφο είναι. Το 1985 όμως χτίστηκε η νέα εγκατάσταση. Εδώ πρέπει σίγουρα να το ξαναφτιάξουν, γιατί πραγματικά ένα στολίδι της πόλης. Όταν θα έρθετε στα ιαματικά λουτρά της Εδιψού, θα απολαύσετε κι εσείς τις ιαματικές τους δυνατότητες, όπως τις είχαν απολαύσει παλιότερα ο Αυτοκράτορας Αδριανός, ο Μέγας Κωνσταντίνος και πιο μετά ο Νάσης, η Κάλας, αλλά και ο Μενέλαος Λουντέμις, ο οποίος δούλευε εδώ και έγραψε το μεγάλο του έργο «Καληνύχτα ζωή». Ακριβώς πίσω από το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ
έρχεσαι εδώ και βρίσκεις ένα από τα σωζόμενα ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου, τη σπηλιά του Σύλλα. Αυτή εδώ ακριβώς που βλέπετε. Αυτή εδώ είναι ένα κτίσμα με τρούλο, το οποίο έχει καλυφθεί από το θείο που έχει μέσα το ιαματικό νερό εδώ της περιοχής. Στην είσοδο βλέπουμε δύο βάθρα. Έχουν πάνω επιγραφές προς τιμή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Ανδριανού και Σεπτίμιου Σεβίρου. Αυτό δε εδώ μπροστά έχει και μια μεταγενέστερη επιγραφή προς τιμή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Η σπηλιά εδώ είναι αφιερωμένη στον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, γιατί ακριβώς εδώ ερχόταν για θεραπεία. Πραγματικά, παιδιά, είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσετε όταν έρθετε εδώ στα Λουτρά της Εδιψού. Αν θες να έρθεις στη Βόρεια Εύβοια, υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή. Αν δεν επιλέξεις την Αρκίτσα για να βγεις στην Εδιψό, θα επιλέξεις τη Γλύφα και θα βγεις εδώ, στον Αγιόκαμπο, μέσα σε 30 λεπτά. Εδώ λένε ότι υπήρχε και η αρχαία πόλη Διός. Όμως, οι κάτοικοι ασχολιόντουσαν με την παραγωγή πορφύρας. Ξέρετε, γιατί έβαφαν τα βασιλικά ενδύματα. Όταν θα έρθεις εδώ στον Αγιόκαμπο, εκτός από πολύ όμορφα και πολύ γραφικά που είναι, που θα κάνεις τον μπανάκι σου, θα πας, θα πρέπει να επισκεφθείς και το Μουσείο Ναυτίλος. Εκεί θα δεις πολλά κοράλια, θα δεις πολλά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο βυθό της θάλασσας. Το λιμάνι των Ωραιών είναι το δεύτερο πιο οργανωμένο λιμάνι της Εύβοιας, μετά από αυτό της Χαλκίδας. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι εδώ. Βλέπετε τι ωραίο λιμάνι. Εδώ μπροστά ακριβώς είναι ο πεζόδρομος, που εκτός από μια απολαυστική βόλτα έχει και όλα τα μαγαζιά, όλα τα εστιατόρια, τις καφετέριες που μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας και τον καφέ σας. Έτσι λοιπόν, όταν θα έρθετε στη Βόρεια Εύβοια, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τους Ωραίους. Υπάρχουν κάποιες εκδοχές για το όνομα της πόλης. Η μία είναι από το όρα ή όρη, που σημαίνει φροντίδα. Η άλλη είναι από τον βασιλιά Ωραίο, που ήταν ο αδελφός της Ιστιαίας. Και η άλλη είναι από το Ωραίους, γιατί κάποιοι έλεγαν «Οι τόποι μας είναι ωραίοι». Οι Ωραίοι με την Ιστιαία αποτελούν τις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της Βόρειας Εύβοιας. Είχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους και περίπου την ίδια ιστορία. Η μεγαλύτερη ακμή του αρχαίου Ωραίου ήταν το 446, όταν οι Αθηναίοι κατέστρεψαν την Ιστιαία γιατί είχε αποστατήσει από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο μύθος λέει πως ο λόφος είναι τεχνητός, κατασκευασμένος από χιλιάδες ανθρώπους που κουβαλούσαν χώμα στην περιοχή. Το κάστρο χτίστηκε πάνω στα τείχη της κλασικής Ακρόπολης και επισκευάστηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο, πιθανόν την εποχή των Κομνηνών, τον 12ο αιώνα. Νοτιοδυτικά του κάστρου βρίσκεται η Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Αφού έχετε πιει το καφεδάκι σας εδώ στον πεζόδρομο στους Ωραίους, έρχεστε προς την μεταμόρφωση του Σωτήρος και ξαφνικά μένετε παγωτό. Μπροστά σας ένα σταύρος. Μη φοράτε κόκκινα, γιατί προσέξτε, είναι σε στάση επίθεσης. Είναι φτιαγμένος από πεντελικό μάρμαρο, πεντελάρα. Ζυγίζει 5 τόνους και φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Ακούστε όμως πώς βρέθηκε ένα σταύρος εδώ. Το 1965 τον Αύγουστο γινόντουσαν εργασίες στο λιμάνι για να το μεγαλώσουν και υπήρχε ένας όγκος που εκεί για πολλά χρόνια χτύπαγε ο κόσμος τα χταπόδια του. Έτσι λοιπόν, την ώρα της επέκτασης ανακαλύφθηκε αυτός εδώ ο τάβρος, ο οποίος μπήκε σε αυτό το βάθρο το 1966. Ερχόμενοι λοιπόν, και αφού δείτε τον τάβρο και φωτογραφηθείτε, έρχεστε εδώ και πάμε στον τοίχο εδώ της αρχαιολογικής υπηρεσίας να δούμε τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτά εδώ τα ευρήματα που είναι στην περιοχή των Ωραιών. Έρχεστε εδώ λοιπόν, τα απολαμβάνετε και διαβάζετε
και την ιστορία του Ταύρου και το σχέδιο πόλεως των Ωραίων. Δεν χάνεται αυτό, εντάξει. Βόρεια Εύβοια, Ωραίοι. Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο του Δήμου Ιστιαία σε Διψού και από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα αναφέρεται η περιοχή ως Ξηροχώρη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ιστιαία πήρε το όνομά της από την νύμφη Ιστιαία, ενώ υπάρχει και μία άλλη εκδοχή ότι πήρε το όνομά της από τις λέξεις Ιστίων ή Ιστός, επειδή εδώ γινόταν μεγάλη παραγωγή σε κατάρτια για τα καράβια. Όμως, η ιστορία της πόλης ξεκινάει πολύ πιο πριν από τον Όμηρο, καθώς εκείνος αυτή την πόλη την αναφέρει ως Πολυστάφυλλος, λόγω των πολλών αμπελιών. Όταν φτάσεις εδώ στην Ιστιαία, θα ψάξεις να βρεις τον πύργο του Φιλάρετου. Όχι, θα το βρεις εύκολα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θεματάκι λίγο με τις ταμπέλες. Αυτός εδώ ακριβώς πίσω μου είναι ο πύργος του Φιλάρετου, που χτίστηκε από την οικογένεια του Δημήτρη Φιλάρετου, ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο και προεπαναστατικά και μετά την Επανάσταση στην πνευματική αναβάθμιση της περιοχής. Ένα χιλιόμετρο δυτικά του νέου πύργου στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται η παραλία της Νησιώτισσα. Εκεί στη βραχονισίδα Μοναστήρι υπάρχουν τα ερείπια ενός μεσαιωνικού κτίσματος. Χρονολογείται την εποχή της Φραγκοκρατίας, τον 13ο ή τον 14ο αιώνα. Σώζεται επίσης ταφική κατασκευή που ταυτίζεται με τον τάφο του διακόνου πρωτέκδικου Γεωργίου Καπαδόκη, ο οποίος έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Φλωρεντίας το 1438 και κατά την επιστροφή του προς την Κωνσταντινούπολη πέθανε στους Ωραιούς και τάφηκε στην Ισίδα. Το Πευκί είναι τουριστικό θέρετρο της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τον Παγασιτικό κόλπο. Είναι χτισμένο σε ένα καταπράσινο τοπίο με πεύκα που φτάνουν στη θάλασσα και έχει ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα στην Εύβοια. Στο χαμηλό λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Πευκί βρίσκεται ένα από τα σημαντικά ιερά της Εύβοιας, το οποίο συνέδεσε την ιστορία του με την ναυμαχία του Αρτεμισίου και δεν είναι άλλο από αυτό της Αρτέμιδας προς Ιώας. Απολαύστε το θέαμα αυτό που απολαμβάνουν τα δικά μας μάτια. Ακούστε πώς θα το βρείτε και εσείς. Πηγαίνοντας προς Πευκή, θα συναντήσετε στο δεξί σας χέρι μια ταμπέλα που λέει Παναγία Ντινιούς. Θα κάνετε δεξιά και σε 2 χιλιόμετρα θα φτάσετε εδώ, σε αυτή την όαση. Αυτή όμως εδώ η εκκλησία έχει και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τι λέει ο μύθος λοιπόν? Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ένας Τούρκος στρατιώτης σημάδευε έναν Έλληνα, ο οποίος κρυβότανε πίσω από την εικόνα της Παναγίας. Πυροβόλησε τον Έλληνα και η σφαίρα έσκασε πάνω στην εικόνα της Παναγίας και επέστρεψε στον Τούρκο το στρατιώτη. Έτσι λοιπόν, το όνομα της εκκλησίας, το Ντινιούς ή Ντόνους, από την τουρκική λέξη που σημαίνει επιστροφή, πάρθηκε και δόθηκε σε αυτήν εδώ την εκκλησία. Πάμε τώρα να τη δούμε και από πιο κοντά. Απολαύστε. Και τώρα θα δούμε αυτό που ακριβώς σας έλεγα έξω από την εκκλησία.
το σημάδι που έχει μείνει πάνω στην εικόνα της Παναγίας από την σφαίρα του Τούρκου στρατιώτη. Κοιτάξτε. Διασώζεται ακριβώς το σημάδι που χτύπησε η σφαίρα και επέστρεψε σε εκείνον. Και να και μια σφαίρα για να αποδείξουμε ότι ο μύθος ήταν αληθινός. Έχουμε φτάσει μέχρι τις Γούβες. Και γιατί λέγεται έτσι αυτό το χωριό? Γιατί είναι χτισμένο μέσα σε μια γούβα. Όμως, τώρα, όπως βλέπετε και στην ταμπέλα πίσω μου, θα πάμε να δούμε το σπίτι του ποιητή Δροσίνη, που σήμερα είναι λαογραφικό μουσείο. Ανεβαίνουμε αυτό το δρομάκι και φτάνουμε στο σπίτι του Δροσίνη. Για πάμε. Βρισκόμαστε στο σπίτι του ποιητή Δροσίνη, εδώ στις Γούβες, στη Βόρεια Εύβοια. Σε ένα σπίτι που χτίστηκε το 1800 από τον Ιμπραήμ Αγά. Τα σχέδια αυτού του σπιτιού τα είχε κάνει ένας σκλάβος του Ιμπραήμ, ο Αχμέτ, ο οποίος, λόγω της καλής δουλειάς που είχε κάνει, ο Ιμπραήμ τον απελευθέρωσε. Όλοι οι υπόλοιποι σκλάβοι, η ιστορία λέει, ότι τρώγανε από το λαχανόκηπο του Ιμπραήμ. Το σπίτι αυτό πέρασε στα χέρια του παππού του Δροσίνη το 1831 και σήμερα, όπως βλέπετε, λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο εδώ στις Γούβες με πολλά προσωπικά αντικείμενα του ποιητή. Απολαύστε το. Όταν θα έρθεις εδώ στις Γούβες, μην ξεχάσεις να περάσεις από τα περίφημα οχυρά των Γουβών, τα οποία είχαν φτιαχτεί για να ελέγχουν την είσοδο του βόρειου τμήματος του Εβοϊκού κόλπου. Αυτή τη θέση την όρισε ο Ιωάννης Μεταξάς το 1830. Ο Φάρος Βασιλίνα πρωτολειτουργήσε το 1892 με πηγή ενέργεια στο πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φάρος παρέμεινε κλειστός και επαναλειτουργήσε το 1945. Σήμερα, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Φάρων, μπορείς να τον επισκεφτείς και να κάνεις ολιγοήμερες διακοπές. Φτάνοντας στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος, η πείνα άρχισε να μας χτυπάει την πόρτα. Επιλέξαμε τον Αντώνη. Μια οικογενειακή επιχείρηση με πολύ ευγενικούς ανθρώπους σε ένα μαγευτικό τοπίο και απολαύσαμε τους θαλασσινούς μας μεζέδες συνοδεία με το μαγικό ήχο της θάλασσας. Α, να μην ξεχάσω, ο Αντώνης έχει και δωμάτια για να μπορείτε να κάνετε τις διακοπές σας. Μετά το φαγητό μας, ήμασταν έτοιμοι για την ξενάγησή μας στα Λιχαδονήσια. Παναγιώτα! Γεια σας! Τι κάνεις? Καλώς ήρθατε! Σε ευχαριστούμε πολύ! Πάμε Λιχαδονήσια, θα κάνουμε τρελή βόλτα με την Παναγιώτα, τα ξέρει όλα, εγώ δεν χρειάζεται να σας τα πω και θα μας τα λέει στην πορεία. Ξεκινάμε. Ναι. Θα κάνουμε αρχικά ένα tour γύρω από τα νησάκια. Αν είμαστε τυχεροί θα δούμε φώκες που έχει η περιοχή, ένα πολύ όμορφο ενδιαφέρον ναυάγιο και τον παλιό οικισμό. Έπειτα θα καταλήξουμε στην παραλία να κάνουμε το μπάνιο μας. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε.
κατσάρουμε. Εκεί που βλέπω κάτι beach bar, τι είναι? Εκεί θα καταλήξουμε. Είναι το beach bar στην παραλία Μονολιάς. Και λοιπόν, τα Λιχαδονίσια είναι 7 νησάκια. Το μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος είναι εδώ δεξιά μας, όπου είναι και η παραλία που είδε ο κύριος. Είναι η παραλία της Μονολιάς και ονομάζεται Μονολιά. Είναι το μεγαλύτερο νησί. Α, το μεγαλύτερο, ναι. Ονομάζεται Μονολιά διότι έχει πάνω τις 360 στρέμματα άγρια ελιάς. Έχει πάρα πολλές ελιές, μόνο ελιές. Γι' αυτό και ονομάζεται Μονολιά. Δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση είναι το στρογγυλό νησάκι στα αριστερά σας. Ονομάζεται Στρογγυλή λόγω σχήματος. Ναι, ναι, ακριβώς. Στην κορυφή του νησιού υπάρχει ένας φάρος, ο οποίος λειτουργεί μέχρι και σήμερα με τη βοήθεια του ήλιου. Και κάτω χαμηλά στο νησάκι αυτό υπάρχει ένα μικρό τυχείο. Είναι από το γκρεμισμένο μοναστήρι που είχε μονάσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μυροβλήτης το 12ο αιώνα και εκεί είχαν βρεθεί καταλήψανά του. Τέλεια. Τα υπόλοιπα 5 έχει νησάκια. Πολύ σημαντικά πράγματα λοιπόν, ναι, εδώ και έχει ιστορία. Που δεν το ξέρουν όλοι, μόνο το λένε σε Σεϊχέλες. Αλλά ναι, έχει. Έχει ιστορία. Έχει ιστορία. Επίσης, όπως παρατηρούμε, όσο πάμε κοντά, υπάρχει παντού μαύρη κολλημένη συμπαγής πέτρα. Αυτό μας δείχνει ότι τα νησάκια είναι όλα από φυστιακή δραστηριότητα και κρατήρας του ηφαιστείου είναι το στρογγυλό νησάκι. Αυτό εδώ, ε. Ναι. Διότι στην επιφάνεια του νησιού υπάρχει κατακόκκινη πέτρα. Βλέπετε αριστερά κάτω χαμηλά. Ναι, ναι, ναι. Άρα εδώ ο μύθος που έλεγε ότι ήταν ο Λιχάδας που πώς το λέγανε. Ωραία, θα σου το πω αφού το είπατε τώρα. Το ξέρεις που πέταξε, λέει, γιατί πώς τη λέγανε αυτή. Ενδιαφέρον που το ξέρετε. Για τον Ηρακλή, ναι. Κάτι που είχε γίνει. Λοιπόν, η ιστορία τι λέει. Η πραγματικότητα είναι από φυστιακή δραστηριότητα. Όμως στη μυθολογία λέει ότι η γυναίκα του Ηρακλή, η Διάνυρα, τον ζήλευε πάρα πολύ τον Ηρακλή. Και νόμιζε ότι την απατούσε. Έλα τώρα, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ούτε εγώ τα πιστεύω. Ναι. Για να τον εκδικηθεί λοιπόν, σχεδίασε ένα χιτώνα, ο οποίος ήταν δηλητηριασμένος. Τον παρέδωσε λοιπόν στο Λίχα για να μην φανεί αυτή, το έχει συσκευάσει όλο αυτό, να το δώσει αυτό στον Ηρακλή. Όταν λοιπόν ο Ηρακλής φορά το χιτώνα, σφαδάζει από τους ανυπόφορους πόνους, αρπάζει λέει το Λίχα από εκεί που σας έδειξα, από τη μητούλα της Βόρεια Εύβοιας, και τον πετάει λέει στη θάλασσα. Το άτυχο σώμα του Λίχα από ψηλά μοιάζει. Η Στρογγυλή λέει είναι το κεφάλι του, η Μονολιά ο κορμός του και τα υπόλοιπα νησάκια, τα οποία είναι μικρές βραχονισίδες με τα άτυχα μέλη του. Γι' αυτό ονομάστηκαν Λιχαδονίσια. Αυτό θα πουλούσε βέβαια καλύτερο στην ιστορία, ε. Σίγουρα. Από το να έγινε ένα ηφαίστειο, έκανε μια έκρηξη, σίγουρα, και έφτιαξε τα νησάκια. Οι Έλληνες από τους μύθους είμαστε πρώτοι. Αυτό γιατί είμαστε όλοι στην παραμύθα. Καπετάνη, σαν για πες μου, εδώ βλέπω σπίτια, άρα κάποιοι μέναν εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ είναι ο παλιός οικισμός. Έμεναν 4 οικογένειες ψαράδων. Τα εγκατέλειψαν όμως, διότι το νησάκι δεν είχε ούτε τότε, αλλά ούτε και σήμερα ρεύμα και νερό. Ήταν λοιπόν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά τους έπρεπε να πάνε σχολείο. Γι' αυτό λόγο τα εγκατέλειψαν. Ωστόσο, εγκαταλείφθηκε τελευταίο το διόροφο το 1964, πριν περίπου 60 χρόνια. Είναι πρόσφατο. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Καταλήφθηκε τελευταίο. Στο διόροφο, αν πάτε και από κοντά, γιατί μπορείτε να πάτε όλοι σας από κοντά, ακριβώς στην παραλία που θα σας αφήσω, ακριβώς δεξιά από το οργανωμένο μπαρ, έχει μονοπάτι που σε 2 λεπτά βγαίνετε εδώ. Α, τέλεια. Οπότε θα το δούμε και από κοντά. Υπάρχει λοιπόν στην οροφή υδροροές που μαζεύαν τα βροχόντερα για να λούζονται τότε. Και το σπίτι με τα μπλε παράθυρα που είναι σε καλή κατάσταση είναι η εκκλησία του οικισμού, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Είναι τοπικός εδώ ο Άγιος και γίνονται συνέχεια γάμοι και βαφτίσεις. Α, γίνονται. Φέρνουμε συνέχεια την ήθη εμείς. Α, συνήθως. Μια χαρά. Τέλεια, ναι, τέλεια. Ναι. Οπότε έχει και κάποιο ρόλο ζωντάνιας εδώ. Είναι η πολύ ωραία, ναι, είναι πολύ γραφικά. Τέλεια, ναι, όντως είναι πολύ γραφικά. Εδώ που είμαστε τώρα, δεν φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά, ωστόσο φαίνεται. Η διαφορά στο χρώμα της πέτρας, την καταλαβαίνετε, είναι αλλού πιο μαύρη, αλλού πιο καφέ. Ναι, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Το είδαμε και πριν στη διαδρομή. Εδώ η περιοχή έχει πάρα πολλά θαλάσσια ρεύματα. Τα νερά εδώ ανεβοκατεβαίνουν κάθε 6 ώρες, όπως ακριβώς στη Χαλκίδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ανεβαίνει η θάλασσα και κατεβαίνει 1,5 μέτρο, χωρίς υπερβολή, κάθε 6 ώρες. Τα νερά πάνε δεξιά 6 ώρες και άλλες 6 ώρες αριστερά, όπως ακριβώς στη Χαλκίδα.
Γι' αυτό είναι και μια περιοχή με πολύ καθαρά νερά, αλλά και με πολύ ισχυρά ρεύματα. Και επικίνδυνα αν δεν προσέξεις την ώρα που κολυμπάς. Αυτό να το λέμε, γιατί όσοι έρχονται εδώ, έρχονται μόνο με το... Το μυαλό τους το έχουν στις χέλες, θα κάνουμε μπανάκια, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η θάλασσα κρύβει το κινδύνο. Και που τους το λέμε πολλές φορές, πάλι δηλαδή το θεωρούν ότι έλα μωρέ δεν είναι κάτι, όταν μπαίνουμε στην παραλία κολυμπάμε μόνο στον κόλπο κατά μήκος της παραλίας και δεν βγαίνουμε πολύ ανοιχτά. Τέλεια, καλά κάνετε και τους το λέτε. Δεν βγαίνουμε πολύ ανοιχτά, υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα σημεία που είναι το safe, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι, αν θέλουν να απολαύσουν τα Λιχαδονίσια. Ακριβώς. Πατάμε Λιχαδονίσια τώρα και πάμε για καφεδάρα και για φαγητό. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Ωραία, Παναγιώτα, πήγαινε μας γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Τέλεια είναι πάντως εδώ, τέλεια. Τώρα πάμε να δούμε τον οικισμό που είχαμε δει από το καραβάκι, εκεί που μένανε οι οικογένειες και δυστυχώς χωρίς νερό δεν μπορείς να μείνεις και έχουν ερημώσει. Πάμε να τα δούμε και από κοντά. Και κάπου εδώ το επεισόδιο μας τελείωσε. Εμείς προσπαθήσαμε να σας δείξουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούσαμε από τη Βόρεια Εύβοια. Το επεισόδιο θα κλείσει από εδώ, από τα Λιχαδονίσια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.